Ναι, θα τα πω βεβαίως εν εκτάσεις στις 11, αλλά εσείς ούτως ή άλλως είχατε μια κουβέντα, έτσι, μια κουβέντα χαμπάρι, να δούμε τι γίνεται. Την πρωτιά θα ανακοινώσατε χθες το βράδυ στο Δελτίδιο. Κοιτάξτε, υπάρχουν τρία σοβαρά θέματα. Το ένα αφορά στον τρόπο χρήσης ενός φαρμάκου που προμηθεύεται, όχι μάλλον των φαρμάκων που προμηθεύεται ο ΚΑΝΑ. Ένα θέμα το οποίο επικοινωνιακά χρησιμοποιεί η κυρία Μαλιώρη λέγοντας ότι εγώ ήθελα απευθείας ανάθεση. Η κυρία Μαλιώρη λέει ότι εσείς θέλατε απευθείας ανάθεση και εκείνη ήθελε δημόσιο διαγωνισμό. Λέω λοιπόν ότι έχω έγγραφο δικό της με ημερομηνία 29 Αυγούστου, στο οποίο μου ανακοινώνει ότι από το 2008 υπάρχει σύμβαση προμήθειας αυτού του φαρμάκου που ψευδώς με κατηγορεί ότι θέλει απευθείας ανάθεση. Με πληροφορεί ότι για πρώτη φορά εισήχθη ένα παρόμοιο φάρμακο στην Ελλάδα. Στην τρίτη παράγραφο με ρωτά, ενώ έχει το αυτοδιοίκητο, εάν πρέπει να κάνει διαγωνισμό. Και στην τέταρτη παράγραφο μου λέει πρέπει να διερευνήσω περαιτέρω καταγγελίες του ΕΟΦ για την επικινδυνότητα του φαρμάκου. Κυρία Μακρύ, θα τα πείτε εν εκτάσει όπως είπατε στις 11 και αν μπορείτε και αύριο να είσαστε εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ, το έχω ήδη δεχτεί. Οπότε να τα πούμε τότε. Εγώ θέλω να πέστε μας τον τίτλο. Γιατί την κατηγορείτε την κυρία Μαλιώρη, για να καταλάβω. Δεν κατηγορώ κανέναν. Ελέγχω και ο έλεγχος έχει γιατί όταν ζητάτε την παρέτηση, κάτι τη καταλογίζετε. Εγώ την παρέτηση τη ζήτησε ο Υπουργός κατόπιν εισηγήσεώς μου. Γιατί αυτό έχει. Εντάξει, το ίδιο. Αυτό λέμε, κυρία Μακρύ. Ναι, αφήστε με, θα τα πω. Λέω λοιπόν, πέραν τη διακινδύνευση τη δημόσια υγεία από τον τρόπο χρήση του φαρμακού, αύριο θα έχω και τα έγγραφα να τα έχετε μπροστά σα. Υπάρχει έλεγχο για τα κέντρα πρόληψη. Αυτή η έρευνα προήλθε μετά από ερώτηση που μου έγινε στη Βουλή. Έχω τρία διαφορετικά έγγραφα το ΚΑΝΑ με τρία διαφορετικά νούμερα που δεν έχουν διατεθεί. Κατά την εκτίμησή μου, την πρόχειρη πρέπει να ελέγξω που πήγαν 5,5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τα διαφορετικά έγγραφα του ΟΚΑΝΑ είναι από 1.800 μέχρι 3.000. Κυρία Μακρύ, υπάρχει τρύπα στον ΟΚΑΝΑ, αυτό μας λέτε. Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, δύο μήνες ψάχνω μια υπόθεση, συναντώ δυσκολίες, άρνηση, αφελείς έως ύποπτες απαντήσεις και κανείς δεν μου έχει πει που πήγαν τα χρήματα πέρα αυτό από μια είναι, απάντηση. Αυτό δεν είναι σας λόγος παρακαλώ, να, αυτό δεν είναι αρκετός λόγος για να ζητάει κανείς. Με ρωτάτε και δεν με αφήνετε να απαντήσω. Και μου λένε με έγγραφό τους ότι έχουν κάνει πρόχειρο εσωτερικό δανεισμό. Παράτυπο, παράνομο και δεν προβλέπεται. Όταν λοιπόν ο έλεγχος είναι αδύνατο να γίνει γιατί ο ΚΑΝΑ δεν συνεργάζεται, παρά τις διακήρυξεις ότι έχει ανοιχτές τις πόρτες, ενδεχομένως σε όλους εκτός από μένα, όταν υπάρχει σύμβαση με το Κελπνό, που το Κελπνό ευτυχώς κατάλαβε γρήγορα και την κατήγγειλε και αναζητείται η νόμιμη, η σύνομη χρήση 10 εκατομμυρίων ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να περιμένω, φοβούμαι πολύ ότι δεν θα βρω τα στοιχεία αυτά και θα καταφύγω στη δικαιοσύνη. Κυρία Μακρύ, με συγχωρείτε. Εγώ δεν το ξέρω το θέμα και δεν. Ωραία, αλλά, αύριο θα τα πούμε εκτενώς. Από τη στιγμή που η κυρία Μαλιώρη μιλάει ότι είναι, λέει ότι είναι προσωπικό το θέμα μαζί σας. Η κυρία Μαλιώρη μπορεί να λέει ότι θέλει. Όχι, εγώ απλώς ρωτάω ότι. Καλά κάνετε και ρωτάτε. Αν ζητάτε την παρέτηση της κυρίας Μαλιώρη, σημαίνει ότι έχετε. Μπορεί να μην είσαστε δικαστής. Μπορεί να μην είσαστε δικαστής, απέστως ή έχετε βάση να ενδείξετε ότι έχει γίνει χαμός. Είμαι νομικός. Κύριε Γαμπουράκη, έχω έγγραφα του οργανισμού στο οποίο. Οικονομία. Συγγνώμη. Ναι, δεν πειράζει. Ναι, δεν σας βλέπω τώρα γι' αυτό. Ναι, το ξέρω. Αλλά σημαίνει ότι έχετε λοιπόν βάση με ενδείξεις ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Έχω έγγραφα του οργανισμού από τα οποία προκύπτει ότι υπάρχει ένα ποσό που ξεκινάει από το 1.800 που δεν δικαιολογείται που έχει πάει. Έχω τα εξτρέ της τράπεζας που από το υπόλοιπο φαίνεται ότι 5,5 εκατομμύρια δεν ξέρουμε που έχουν διατεθεί. Έχω την έγγραφη διαβεβαίωσή τους ότι κάναν πρόχειρο εσωτερικό δανεισμό και κανένα μα κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τα νούμερα που έχουν. Εννοείται, κυρία Μακρύ, ότι ζητάτε να σας πούνε τι έχουν γίνει τα λεφτά και ο ΚΑΝΑ δεν συνεργάζεται με αυτού του θέματος, ενώ είστε αρμόδια υπουργός. Είμαι η αρμόδια υπουργός η οποία ελέγχει και ο ΚΑΝΑ μου δίνει απαντήσεις ότι θέλω ένα μήνα να ψάξω, ενώ μου δίνει το τελικό αποτέλεσμα. Δεν μου προσκομίζει τα στοιχεία που οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα, άσχετα κάθε φορά είναι διαφορετικό. Οπότε και εγώ. Να σας πω κάτι, κυρία Μακρύ. Εάν αύριο γίνει η έρευνα και αποδειχθεί ότι δεν είναι βάσιμες οι υποψίες σας. Ναι, δεν είναι σοβαρό όμως θέμα. Θα παραιτηθώ εγώ. Α, τόσο σίγουροι είστε. Τόσο σίγουροι είμαι. Τέλος. Ναι, εγώ ήδη σας τεσαφείς, αλλά ήθελα να, αν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα, τότε το να εξαναγκάζεται με έψιλον. Δεν εξαναγκάζω κανέναν. Με αλφα γιώτα ήθελα να πω. Κάποιος πρόεδρος οργανισμού σε απαραίτηση με αυτό δεν θα μείνει μετά το στίγμα αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακούστε να σας πω κάτι. Ένας πρόεδρος οργανισμού, ο οποίος ελέγχεται, δίνει με υπογραφή ο οργανισμός διαφορετικά νούμερα, τα οποία δεν απέχουν Μιλάμε, δεν απέχουν ευρώ, απέχουν εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελεγχθεί περαιτέρω. Τι να κάνω, δηλαδή, να κλείσω τα μάτια όπως γινόταν στο παρελθόν.
να αφήσω να χρονίσει η ιστορία από το 2009. Μάλιστα. Οφείλω να... Ευχαριστούμε, κυρία Μακρύ. Οφείλω να πω εδώ ότι είχαμε συνοηθεί με την κυρία Μαλιώρη να μας πει την άποψή της, αλλά για κάποιο λόγο που δεν το καταλαβαίνω, μου λένε από το κοντρόλ. Λοιπόν. Την καλείτε και δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Δεν απαντάει τώρα. Ναι, καλά, προφανώς ίσως μιλάει η γυναίκα με κάποιον άλλο, δεν σημαίνει τίποτα. Θα τα πούμε και αύριο. Στη διάθεσή της είμαστε να μας πει. Λοιπόν.